Καλησπερίζω λοιπόν εδώ, επίσης το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του κόμματος. Θα τον ρωτήσω αν είναι ακόμη και ποιες είναι οι προθέσεις του. Τον κύριο Νίκο Μπίστη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας άκουσα αρκετή ώρα προηγουμένως. Παραμένετε στον ΣΥΡΙΖΑ, σωστά? Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Παραμένετε με ένα πολιτικό σκεπτικό ενεργητικό ή είστε σε αυτούς που καταγράφει το ρεπορτάζ ότι μένουν μέχρι να φύγουν? Θέλω να πω, περιμένετε να δείτε αν συντρέχουν κάποιες πολιτικές προϋποθέσεις? Περιμένετε το συνέδριο? Όχι, δεν περιμένω το συνέδριο. Περιμένω να δω αν και κατά πόσο η ηγεσία του κόμματος, ο Στέφανος Κασελάκης και η ηγετική ομάδα που έχει συγκροτήσει, έχουν διάθεση να κρατήσουν το κόμμα ενωμένο και να το κρατήσουν στο χαρακτήρα που είχε. Άκουγα στο τέλος για το λάθος που διαπράχθη χθες. Ναι. Και άκουσα το φίλο μου τον Γιάννη, τον Ραγκούση, με τον οποίο για τους ίδιους λόγους μπήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ πριν 5 χρόνια. Έχουμε την ίδια ιδεοδρομή και λέει ότι είναι τόσο μεγάλο λάθος και το συνέκρινε με ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που θα αμφισβητούσε την πολιτική γραμμή του Καραμαλή για την είσοδο στην Ευρώπη. Και θα τον ρωτούσα. Καλά, δεν κάνουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και σωστό είναι, δεν πρέπει, δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Αλλά αυτόματα μου ήρθε. Και αυτό το στέλεχος θα ήταν στη Νέα Δημοκρατία μετά από αυτή την αμφισβήτηση? Άμα ήταν ο αρχηγός, δεν θα μπορούσε να διαγράψει τον εαυτό του όμως. Θα φεύγει. Ναι. Για φανταστείτε τώρα ο αρχηγός να λέει κάτι τέτοιο. Ναι. Ο ίδιος ο αρχηγός να αμφισβητεί την κεντρική γραμμή του κόμματος. Αυτό έγινε χτες και προχτές. Εκτός από αυτά που είχαμε την Παρασκευή με το διάγγελμα στον ελληνικό λαό, όχι στο κόμμα, στο λαό. Το Σάββατο την ολομέτωπη επίθεση στο κόμμα του. Ο πρόεδρος προεδρεύει αυτού του κόμματος. Εκλέχτηκε μένα, αλλά εκλέχτηκε σε αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να αναπαράγω τη συζήτηση για το τι είπε. Ξέσπασε μια κρίση η οποία δεν περιορίζεται ούτε στον χώρο της ομπρέλας, ούτε στους έξι, συνέξι κλπ. Να μην τα πω μετά γι' αυτό. Ναι. Και έρχεται την επόμενη μέρα, όπου ελπίζανε κάποιοι ότι θα κάνει διορθωτικές κινήσεις, ότι θα κηρύξει καταλλαγή, ότι θα προσπαθήσει να βγει, και έρχεται να αμφισβητήσει στο όνομα του τσακαλώτου τον Τσίπρα. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει αυτό, αλλά αυτό έκανε. Επειδή είστε πολύπειρος πολιτικά, υπάρχει αρχηγός, για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου, ή να πω την άλλη άποψη τέλος πάντων, δεν υπάρχει θέμα διαβόλου εδώ. Που να μην σκοτώσει τον προηγούμενο. Ναι. Ή που να μην δείξει ότι είναι η νέα σελίδα. Τώρα με συγχωρείτε. Ο αρχηγός που βγήκε με σύνθημα Τσίπρας, Πολάκης, Κασελάκης. Το διαβάζατε όλο αυτό εδώ πέρα το διάστημα. Είναι δυνατόν μέσα σε λίγες μέρες να αποκαθυλώσει το δύο διαμάντια είχε το στέμα. Εδώ συμφωνώ με τον Γιάννη που το άκουσα. Ήταν οι πρέσπες. Εγώ αντίστροφα. Ήρθα πρώτα για τις πρέσπες και μετά για το μνημόνιο, την έξοδο. Για την έξοδο. Μαζί πάνε αυτά, πακέτο. Απλώς εμένα, επειδή η εξωτερική πολιτική με συγκινεί λίγο περισσότερο από την εσωτερική, το πρόταξα. Λοιπόν, όταν έρχεται και αμφισβητεί περίπου και τα δύο, διότι το ένα το αμφισβήτησε με τον όρο Πατριωτική Αριστερά, που τις πρώτες μέρες δέσποζε. Η Πατριωτική Αριστερά, λες και υπάρχει αντιπατριωτική. Και όλη η κίνηση απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, σαν υπόβαθρο είχε αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν το κατάλαβε τι έκανε. Δέχομαι ότι μπορεί και να μην υπήρχε. Ξέρω όμως ότι μια στερά στελέχη που είναι δίπλα του δεν έχουν πει τη λέξη Βόρεια Μακεδονία. Το κράτος των Σκοπίων λέγανε. Σταθερά. Και είναι δίπλα του αυτή. Ναι. Και σε ό,τι αφορά το μαξιλάρι, είδατε την αντίδραση του Γιάννη του Δραγασάκη, του Γιώργου του Σταθάκη σήμερα το πρωί. Βέβαια. Αυτή είναι ομπρέλα. Αυτή είναι αριστερές εκκρεμότητες. Αυτή είναι στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν, ας πούμε, να πούνε μια γραμμή σαν και αυτή που λέει το ΚΚΕ. Κάθε άλλο. Και, εν πάση περιπτώσει, και να μιλήσω και προσωπικά. Εμένα
δεξιό στα πλαίσια της αριστεράς με κατατάσσανε πάντοτε. Ποτέ δεν με είπαν αριστεριστή. Και έτσι ήμουνα. Έτσι ήμουνα. Ήμουνα πιο κοντά, με βάση την αριστερά, στις αριστερές σοσιαλδημοκρατικές απόψεις. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα δεν έχει σχέση ούτε με την αριστερά, ούτε με τη δεξιά. Δεν υπάρχει ρολαβή να κρατηθείς. Mm-hmm. Αμφισβητούνται. Είχα πει πριν δύο μέρες, το σκεφτόμουν αυτές τις 45 μέρες που εγώ σιωπούσα. Δεν βγήκα ποτέ να αμφισβητήσω τον πρόεδρο. Είπα να βρει τα πατήματά του, να έχει χρόνο, να έχει όλα αυτά. Έλεγα από μέσα μου. Αλλά διορωτώ με αυτή τη γραμμή με την οποία πηγαίνει, δεν θα έρθει η στιγμή που θα αμφισβητήσει τον Τσίπρα. Διότι τώρα προσέξτε, δεν αμφισβητείτε τον Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος δεν ήταν πρωθυπουργός. Ναι. Το μαξιλάρι είναι συλλογική απόφαση. Καλά, και αν διαβάσει κανεί σήμερα το πρωί, ήταν πάρα πολύ καθαρός. Ο Τσίπρα στο βιβλίο Τσακαλώτου είναι ξεκάθαρο, δηλαδή. Βέβαια. Και ο Σταθάκης σήμερα με απλά λόγια, γιατί ο Γιώργος μιλάει πάρα πολύ απλά, όχι απλοϊκά, απλά. Εξήγησε γιατί δεν είχαμε άλλο δρόμο. Και εξήγησε και γιατί είναι λάθος το. Εντάξει, ρε παιδιά, γιατί αφήσατε 37 και δεν δώσατε 5 στο εκλογικό σας ακροατήριο για να κερδίσουμε τις εκλογές. Και εξήγησε ότι όταν έγινε καθαρή η πρόθεση να υπάρξει το 20% που ήταν 37 δις, την επόμενη μέρα, μαξιλάρι, η χώρα δανείστηκε με χαμηλό επιτόκιο 5 δις. Τα πήρε λοιπόν αυτά τα 5 δις. Και κάθε ένα ευρώ που έβαζε στο μαξιλάρι έβαζε άλλο ένα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, έχει δίκιο που είπε ότι πρόκειται για γιγαντιαία ανοησία. Και καλά, την έλεγαν 2-3 μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Ήταν μια περιθωριακή άποψη που προσπαθούσε να οδηγήσει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να δικαιολογήσει την ΙΤΑ ότι έγινε λόγω αυτού του λόγου. Είναι μια ανοησία. Αλλά όταν αυτή την ανοησία την εκφωνεί ο πρόεδρος του κόμματος, πάβει να είναι μια ανοησία. Συνιστά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο αθριζόμενο με αυτά που σας είπα προηγουμένως, έφερε τις αντοχές ενός κόσμου, βλέπετε, Τόσκας σήμερα, Μπαλτάς, ο Γιώργος Σταθάκης προχτές. Αυτοί δεν είναι τίποτε αριστεριστές οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το κόμμα. Είναι σάξερ της αρκός αυτού του κόμματος. Άρα η συζήτησή μας κάνει κύκλους. Με όλα αυτά που είπατε τώρα, εσείς πώς και μένετε, με ποιο πολιτικό σκεπτικό. Δηλαδή δίνετε χρόνο στον χρόνο, περιμένετε το συνέδριο. Τι. Πώς δεν το θέλω να ενεργώ μόνος μου. Σέβομαι τους συντρόφους αυτούς που κάνανε την προσωπική τους επιλογή. Μπορεί να την κάνω κι εγώ αύριο, δεν ξέρω. Την ατομική επιλογή. Σέβομαι και τον άνθρωπο. Σέβομαι και αυτούς που θα μείνουν με τη διαφωνία τους. Άκουγα τον Γιάννη τον Ραγκούση προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι είπαμε και πολύ διαφορετικά πράγματα επί της ουσίας. Σέβομαι. Εκτιμώ ότι είναι μια στάση που μπορεί να είναι αδιέξοδη. Άμεσα αδιέξοδη. Το να μείνουν με τις διαφωνίες τους. Άρα εσείς το αφήνετε ανοιχτό το να φύγετε αύριο πάντως. Εγώ θα εκτιμήσω πολύ και τι θα κάνουν και οι άλλοι συντροφοί μου και οι συντρόφισσές μου, με τους οποίους συμπαραταχθήκαμε όλο αυτό εδώ πέρα το διάστημα, σιωπήσαμε για 45 μέρες, δεν βγήκαμε ούτε στα κανάλια, ούτε πουθενά αλλού. Όχι ότι συμφωνώ με αυτή την κριτική, ότι τα στελέχη δεν πρέπει να βγαίνουν και ότι ξαφνικά ανακάλυψαν μερικοί προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, το Δημοκρατικό Συγκεντρωτισμό και μας λένε στα όργανα και θα κάνετε μόνο. Εμείς αυτά στην αριστερά τα ξεπεράσαμε πριν από 40 χρόνια, γιατί μας είχαν καταστρέψει. Αλλά να σας πω κάτι εδώ. Μια οριακή κατάσταση στο κόμμα, είπαμε, κάντε λίγο πίσω, αφήστε να δούμε δείγματα γραφής. Τα δείγματα γραφής που είδαμε δεν ήταν καλά. Κύριε Μπίστη, ωστόσο, επειδή και εμείς εδώ επιλέξαμε να μην το κάνουμε. Δεν είναι λίγο. Προφανώς είναι κακό πράγμα ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. Έχουμε 2023, πολλό δε μάλλον στην ανανεωτική αριστερά. Το να βγαίνεις να λες θετικά πράγματα, να βλέπεις ναι, είναι λάθος. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ή το να βλέπεις, ας πούμε, debate, Μπίστης από την ομπρέλα, τάδε από τους προεδρικούς, debate την ίδια ώρα. Δεν ξέρω. Δεν το κάναμε αυτό εμείς. Ναι, εντάξει. Εμείς δεν το κάναμε. Επειδή έγινε, γι' αυτό λέω. Ναι. Εμείς δεν το κάναμε. Και λέγοντας ότι πρέπει να. Να έχεις το δικαίωμα του λόγου, λέω ότι ταυτοχρόνως πρέπει να είσαι και μετρημένος. Να σκέφτεσαι ότι ένας κόσμος σε ακούει, ένας κόσμος που είναι πληγωμένος αυτή τη στιγμή. Ναι. Θέλω να σου πω ότι έχω βρει κόσμο να κλαίει, με σταματάνε στον δρόμο, και με αδιέξοδο. Και άλλοι μου λένε φύγει, άλλοι μου λένε μη φύγεις.
με αγωνία πραγματική. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ που φτάσαμε, ευθύνες όλων, πολλών και δικές μου και λοιπά, για αποφάσεις του παρελθόντος, τις οποίες θα τις άλλαζα τώρα αν ήξερα την κατάληξη. Μιλάω για τη διαδικασία εκλογής και λοιπά, και να αναλάβω εγώ την ευθύνη μου, δεν έχει καμία ευθύνη ο Κασελάκης γι' αυτό. Αλλά αυτό που ζούμε τις τελευταίες 45 μέρες δεν έχει ματαγίνει. Δηλαδή, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει σχέση με το κόμμα αυτό. Ναι. Νομίζω ότι και από την προηγούμενη συζήτηση που κάνατε, εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα. Ότι σε κρίσιμα σημεία της πολιτικής του, τα οποία αυτό το κόμμα έχει μια ιστορία, έχει τα λάθη του, έχει τις εντάσεις του. Δεν μπορεί να μισείς ως πρόεδρος το κόμμα σου. Δεν μπορεί να λες πέμπτη φάλαγγα. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι σημαίνει να πει οποιονδήποτε, όχι εμένα, οποιονδήποτε. Ναι. Ακόμα και, αυτόν που του άσκησε τη σκληρότερη και ίσως και με απαράδεκτο τρόπο κριτική. Δεν είναι δυνατόν να το λες πέμπτη φάλαγγα. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι οι διανοούμενοι που γράφουν χιλιάδες σελίδες με σάλτσες, πούμαρο κλπ. Κομματήλα. Για το κόμμα σου να λες κομματήλα. Εντάξει, αυτή είναι η αδιαμεσολάβητη σχέση με το λαό, μπορεί να οδηγήσει σε τραγωδίες. Ιστορικά έχει οδηγήσει. Κύριε Μπίστη, έχουμε ένα ακόμη λεπτό και θα ήθελα σε αυτό να μου πείτε πώς διαβάζετε το δημόσιο δείπνο Τσίπρα-Σακελαρίδη, αν είναι απλώς ένα παραπολιτικό ή αν σε αυτή τη συγκυρία και με αυτό το χρονισμό βλέπετε και κάτι παραπάνω. Αν ήμουν δημοσιογράφος θα έβλεπα κάτι παραπάνω. Τώρα εγώ το λέω γιατί τα παϊδάκια δεν φτιάχνουν με πουμάρα. Δεν μπορώ να σας πω. Έχω τηρήσει μια στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα που με τίμησε με τη συνεργασία του 5 χρόνια. Έχω πει κάτι επανάληψη ότι είχαμε συμφωνίες, είχαμε σε ορισμένα σημεία διαφωνίες. Έτσι πρέπει να είναι τα στελέχη. Δεν μπορεί να είναι χειροκροτητές του αρχηγού. Θα έπρεπε να έχει παρέμβει ή να παρέμβει τώρα, θα το ζητούσατε εσείς? Εγώ δεν θα του ζητήσω τίποτε. Έχω εμπιστοσύνη στο ότι βλέπει το βάρος της ιστορίας και το βάρος της κρίσης. Εγώ είδα με ενδιαφέρον το τετ-α-τετ χτες, θέλω να σας πω, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τι υπόθηκε, δεν θέλω να ακούω το Ράδιο Ραβίλα, το οποίο λέει πολλά. Είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος, τον οποίο τιμώ και σέβομαι, έχει αίσθηση της στιγμής. Κύριε Μπίστη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Θα τη χρειαστούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις.